πειράζει, είναι το... η κάρτα μου ούτως ή άλλως. Δεν πειράζει, μην αγχώνεστε, μην κοιτάτε αυτές τις λεπτομέρειες. Σημασία έχει ότι είμαστε μαζί αυτό το καυτό απόγευμα της Πέμπτης, παιδιά. Της Πέμπτης 4 του Ιουλίου, όπου σήμερα μας είχαν προειδοποιήσει για τα σαραντάρια αυτά. Αλλά και τι να κάνουμε, εντάξει, μην γκρινιάζουμε, παιδιά. Καλοκαίρι είναι, πάντοτε δεν υπάρχουν αυτά. Βέβαια, είπαμε, προστατευμένα πρέπει να εκτιθέμεθα εκεί έξω. Καπελάκι, αντιλιακό, γυαλάκια, νεράκι. Γενικότερα να είστε σε δροσερά μέρη, σε δροσερά σημεία. Και να, τώρα καλή ώρα που είναι και απόγευμα, μόλις τελειώσει αυτή εδώ η εκπομπή, πηγαίνετε, κάντε μια βουτιά σε ένα κοντινό σημείο, μια κοντινή παραλία που μπορεί να βρείτε εδώ πέρα στην Αθήνα, να φύγει όλη η ζέστη από πάνω σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αν το κάνετε αυτό, είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε σήμερα στον εαυτό σου. Και φάτε παγωτά σήμερα. Φάτε παγωτά, αλόγες, θα μη σκεφτείτε θερμίδες. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Γεια σας, καλό απόγευμα. Ελπίζω να είστε καλά από όπου και να μας βλέπετε. Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό, από παντού. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα λοιπόν και σε εσάς από καφετέριες. Καφετέριες, όπως τα λέει η γιαγιά μου. Γυμναστήρια και σε εσάς που το έχετε στο μιούτ. Εντάξει, γεια σας, oh, sorry, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα θέμα χρηστικό, γιατί δεν ξέρω, όλοι έχουμε smartphone στη ζωή αυτή, έτσι δεν είναι? Υπάρχει πιθανότητα ένας άνθρωπος να μην έχει smartphone? Όχι. Εκτό, ναι, ακόμη πιστεύω, όχι, όχι, ακόμη και οι γονείς μας έχουν πλέον smartphones. Δεν είναι, για να μπορούν να τσεκάρουν τα Instagram μας και να κάνουν όλο αυτό το stalking που κάνουν και σχολιάζουν κάτω από τις φωτογραφίες μας διάφορες καρδούλες και όλα αυτά. Για να έχουν και Viber και. Μια χαρά, εξελιγμένη είναι. Όχι, όλοι πιστεύω. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι επειδή τα smartphone είναι για τα καλά μέσα στη ζωή μας, υπάρχουν κάποια 7 πράγματα τα οποία μπορεί να μην ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε με το αγαπημένο σας smartphone, γιατί είναι η πρόκληση του χεριού μας. Λυπηρό μεν, αλλά αλήθεια δε. Οπότε αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε σε ένα σύντομο break να επιστρέψουμε. Επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη, βγάλτε και ένα μύθο που έχει ήδη παγώσει μέσα στο ψυγείο σας να τον απολαύσετε όσο κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί, παιδιά, τα έχουμε πει. Το καλοκαίρι μας, για να είναι μυθικό, τι χρειάζεται? Μύθο χρειάζεται. Γιατί, παιδιά, ο μύθος πλέον έχει έρθει με το νέο Easy Open καπάκι, να μην σου χρειαστεί ποτέ και πουθενά ανοιχτήρι. Γιατί εμείς εδώ στο ΜΑΤ πιστεύουμε ότι τα ανοιχτήρια είναι μόνο για socializing. Διαψεύστε μας. Διαψεύστε μας, αν κάνουμε λάθος, που δεν κάνουμε. Γιατί με το Easy Open καπάκι δεν θα σου χρειαστεί ποτέ ανοιχτήρι. Τα έχουμε πει αυτά. Πάμε σε break να επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε το θέμα της ημέρας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, καλό καυτό απογευματάκι 4 του Ιούλη. Ξεκίνημα έτσι αυτού του καλοκαιρινού μήνα, στη μέση του καλοκαιριού. Για πότε θα περάσει ο Ιούλιος και θα έρθει ο Αύγουστος και μετά ο Σεπτέμβριος, ούτε που θα το καταλάβουμε. Αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θα μου πιάσει κατάθλιψη. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Καλοκαιράκι, πολύ ωραίο, ζεστό και έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Πού θα πάτε, τι θα κάνετε, στείλτε μου ένα μήνυμα να ξέρω τι θα κάνετε. Θέλω να τα ξέρω όλα. Επίσης, πού πηγαίνετε εδώ στην Αττική κοντά για μπάνιο? Δώστε καμιά ιδέα. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις ζέστες εκεί έξω πρέπει κάπου να πάμε, να δροσιστούμε. Ακόμη και σήμερα δηλαδή, εντάξει, εγώ μπορεί να μην προλάβω επειδή στις 8 η ώρα θα τελειώνει αυτή εδώ η εκπομπή, αλλά εσείς με το που τελειώσει η εκπομπή και κλείσετε την τηλεόρασή σας, μπορείτε να πάτε κάπου κοντά, σε μια παραλία, μαζί με τη θεία τη Λία και... αυτό. Ωραίο. Από την πολύ ζέστη τόσο χιούμορ. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. I'm on fire! Ναι, σας δρόσισα στο αστείο. Χαίρομαι. Λοιπόν, 7 πράγματα που δεν ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις με το αγαπημένο σου smart το phone. Νούμερο 1, που είναι, Θεέ μου, νούμερο 1, η γρήγορη φόρτιση, δεν ξέρω αν το γνώριζες, εγώ το μάθα πολύ πρόσφατα, το μου χρειάστηκε βεβαίως, αλλά εάν ξεμένεις από μπαταρία και χρειάζεσαι οπωσδήποτε να φορτίσει γρήγορα το κινητό σου, τύπου σε λίγα λεπτά, να ξέρεις ότι πιάνει πάρα πολύ να το βάλεις σε flight mode, από τις ρυθμίσεις, flight mode και το βάζεις και στη φόρτιση και έτσι φορτίζει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα φόρτιζε αν το είχες κανονικά με το φορτιστή σου στην μπρίζα.
Βέβαια, αν το έχεις σε flight mode, ναι, προφανώς δεν μπορείς να λαμβάνεις κλήσεις και μηνύματα. Αλλά για λίγα λεπτά μπορείς να κάνεις αυτή την παραχώρηση, αυτή την εξαίρεση βασικά. Και να το αφήσεις σε flight mode χωρίς να λαμβάνεις μηνύματα και τηλέφωνα και για να φορτίσει γρήγορα το κινητό σου. Ναι. Τι δεν λειτουργεί στο εξάρτητο iPhone? Στο iPhone X. Στο iPhone 6 ή στο iPhone το 6. Το XR λέει εδώ. 6, όχι 6. Α, 6. Α, οκ, okay. Εκτός από το iPhone το 6. Γιατί αυτή η τέτοια, η απόκληση. Τέλος πάντων. Η Apple να μας στείλει υπεύθυνα μία απάντηση σε αυτό μας το ερώτημα. Νούμερο 2. Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεκοντρόλ. Δεν το ήξερα ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Έχουμε κανένα τηλεκοντρόλ να το τσεκάρουμε τώρα, real time. Λέει, από εκεί πέρα που εμείς καθόμαστε και χτυπάμε, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα που κάπως πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει εάν χτυπήσουμε μία συσκευή, ένα τηλεκοντρόλ, το ραδιόφωνο, αν το χτυπήσεις. Μετά λειτουργεί για κάποιο λόγο μαγικό. Αλλά εδώ πέρα λέει, μπορεί το κινητό σου να ελέγξει εάν το τηλεκοντρόλ χρειάζεται να αλλάξει μπαταρία. Τρελό. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά? Με την κάμερα του κινητού, η κάμερα του smartphone μπορεί να δει εισαγωγικά την υπέρυθρη ακτίνα που έχουν τα τηλεκοντρόλ. Οπότε, εάν ανοίξεις την κάμερά σου και δεν βλέπεις μέσα από την οθόνη του κινητού σου να αναβοσβήνει ένα λευκό ή μοβ φως όταν πατάς κάποιο κουμπί του τηλεκοντρόλ, σημαίνει πως πρέπει να αλλάξεις μπαταρίες. Δηλαδή, αν ανοίξεις την κάμερα και βάλεις το τηλεκοντρόλ και έχεις ανοιχτή την κάμερα του κινητού και βλέπεις πατώντας ένα κουμπί ένα φως λευκό ή μοβ, δεν είναι παρεστήσεις. Σημαίνει ότι έχει μπαταρία στο τηλεκοντρόλ σου. Τρελό. Παιδιά, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Ισχύει, μας λένε τρέλες. Θα το δοκιμάσουμε σε λίγο, ναι, και θα σας πούμε. Νούμερο 3. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε μουσεία εάν έχετε Android κινητό, όχι μόνο Android, νομίζω και iOS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google Maps γενικότερα. Και να περιηγηθείτε σε οποιοδήποτε μουσείο θέλετε μέσα από το σπίτι σας, γιατί υπάρχει η 360 experience σε φωτογραφίες που μπορείτε να μπείτε σε χώρους και να γυρίζετε γύρω-γύρω με το δάχτυλό σας, να κάνετε, να αγγίζετε την οθόνη του κινητού και να σας πηγαίνει 360 στο χώρο. Επίσης, εγώ το άλλο που κάνω είναι μέσα από το Google Maps, μέσα από το κινητό μου, πηγαίνω στο Los Angeles. Πηγαίνω στο Hollywood, βλέπω γειτονιές εκεί πέρα, είχα δει την Neverland από πάνω. Μπορείς να το κάνεις αυτό, μπορείς να πας σε νησιά, εξωτικά. Όχι, δεν είναι στενάχρονο, γιατί από τη στιγμή που δεν μπορείς να πας, γιατί να μην περπατήσεις. Ναι, μπορείς να το κάνεις και να το δεις. Μπορώ να δω το σπίτι μου στην Καστοριά και τη γειτονιά μου. Μπορείς να δεις πάρα πολλά πράγματα, μπορείς να κάνεις stalk κάποια γειτονιά και να δεις ποιος είναι αυτός εκεί πέρα, δίπλα στο αυτοκίνητο. Αν και είναι φωτογραφία, δεν είναι live video. Να έχει πέσει. Αν κάποιος περπατούσε και έπεσε, τα αυτοκίνητα της Google όταν έχουν τραβήξει φωτογραφία και φαίνεται αυτό, ποιες είναι οι πιθανότητες να πέσει κάποιος? Δηλαδή, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Και φαίνεται ένας άνθρωπος πεσμένος. Ναι, γενικότερα τα αυτοκίνητα της Google έχουν καταγράψει διάφορα πράγματα και έχουν καταγράψει και πράγματα τα οποία έλυναν μυστήρια και τέτοια έχουν συμβεί. Έχουν ανακαλύψει πράγματα μέσω των Google Maps οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, αποκλίνουμε το θέματος. Νούμερο 4 και πάω σε break είναι η ερωτήση στη Siri γενικότερα. Siri, hi! Και εμένα η Siri εδώ πέρα πιάνει πάρα πολύ, άμα πω δυνατά. Siri, μερικές φορές από μόνη της. Τώρα δεν έχει όρεξη. Αλλά γενικότερα μπορεί να σου πει από το πιο απλό, την πιο απλή ερώτηση. Δεν ξέρω, ό,τι θέλεις να ρωτήσεις για τον καιρό, για οτιδήποτε, μέχρι και το πιο τρελό. Για παράδειγμα, μπορεί να σου πει πόσα αεροπλάνα πετούν αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι μας. Μπορεί να σου το πει η Siri, άμα κάνεις τη σωστή ερώτηση. Siri, where are you? Siri,
Σύρι, με αγνοεί. Με αγνοεί! Θα τρελαθώ. Πάμε σε break για να λύσω κάποιες διαφορές που έχουμε τη Σύρι. Και θα τα πούμε σε λίγο. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Παιδιά, επειδή άκουσα τώρα Έλληνα Παπαρίζου, μην ξεχάσετε ότι αυτό το Σάββατο 6 του μηνός στην τηλεόραση του Αλφα έχει Mad Video Music Awards 2019 by Coca-Cola και η Έλληνα Παπαρίζου είναι φανταστική. Η Έλληνα Παπαρίζου και τον μπαλέτο της. Ειδικά, εντάξει, γενικότερα ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραίο act, με πολύ ωραία χορευτικά και πολύ ωραία κίνηση στη σκηνή. Έλληνα Παπαρίζου συμπράττει με τον Βασίλη Καρά. Εντάξει, ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Ανυπομονώ να το δείτε και να μου στείλετε και εσείς τη γνώμη σας, να σας πω την αλήθεια. Θα είμαστε όλοι συντονισμένοι και να κάνουμε σουσουδάκι ιντερνετικό. Ναι, παρακαλώ πολύ. Στις 9 η ώρα το βράδυ, δεν είναι? Στις 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Α. Στον Α, βασικά. Ποια τηλεόραση του Α? Στον Α. Να είστε συντονισμένοι, παιδιά, αυτό το Σάββατο. Γιατί θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Μην βγείτε έξω το βράδυ. Αράξτε σπίτι, air condition. Παγωτάκι και Mad Video Music Awards 2019 by Coca-Cola. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το θέμα της ημέρας. Α, επίσης να σας πω, τσεκάραμε αυτό με την κάμερα του κινητού και ότι η κάμερα του κινητού πιάνει την υπέρυθρη ακτίνα του τηλεκοντρόλ. Και μάλιστα το κινητό του Θωμά που το τσεκάραμε, βλέπουμε μόνο φωτάκι. Άρα λειτουργεί το τηλεκοντρόλ του air condition εδώ στο πλατό. Μπορείτε να το τσεκάρετε και εσείς να το δείτε. Ανοίγετε την κάμερα και τσεκάρετε το λαμπάκι στην άκρη του τηλεκοντρόλ και βλέπετε immobile λευκό φως. Εάν δεν το δείτε, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε μπαταρίες. Σε μένα δεν λειτουργεί, αλλά δεν έχω το 6 το iPhone. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας μιλήσω, παιδιά, επειδή είναι και καλοκαιράκι, υπάρχουν διάφορα φεστιβάλς και διάφορα πολύ ωραία πράγματα που μπορείτε να κάνετε στην πόλη. Και θέλω να σας μιλήσω για το ένα, το φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου Αθήνας. 9th Athens Open Air Film Festival, το οποίο το βρίσκω φανταστική ιδέα εάν θέλετε να πάτε να δείτε, να απολαύσετε ταινία. Γιατί τι γίνεται τώρα με το συγκεκριμένο φεστιβάλ? Ξεχωριστές γωνιές της πόλης μας και σημεία της πόλης τα οποία δεν περίμενες ότι μπορούν να μεταμορφωθούν σε ένα θερινό κινηματογράφο. Μεταμορφώνονται γι' αυτό ακριβώς το φεστιβάλ, το Open Air Film Festival, εναλλακτικά μέρη και διάφορα άλση, πλατείες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι. Μεταμορφώνονται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο για να πάμε να απολαύσουμε θερινό κινηματογράφο. Οπότε εγώ, παιδιά, θα σας πω ότι μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο www.cinemagazine.gr και στο www.aoaff.gr. Είναι τα αρχικά του Athens Open Air Film Festival. Και θα διαβάσετε πληροφορίες για να πάτε να απολαύσετε την ταινία κάτω από το φως των αστεριών και σε ένα τόσο ξεχωριστό χώρο και μέρος. Μετράει, είναι πολύ ωραίο. Και σκεφτείτε τώρα vibe που θα έχει αν βλέπεις, ας πούμε, σε έναν αρχαιολογικό χώρο μια ταινία. Δεν είναι μια εμπειρία που σου σημαίνει συχνά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα συνεχίσω με το θέμα της ημέρας. Και είχαμε μείνει στο νούμερο 4. Ερωτήσεις της Σύρι. Νούμερο 5. Φορητό αλφάδι. Εάν κρεμάσεις κάτι στον τοίχο και προσπαθείς να δεις είναι ίσιο, δεν είναι ίσιο, είναι στραβό, μήπως τα μάτια μου βλέπουν στραβά, μήπως οι βαρκούλες αρμενίζουν, δεν ξέρω κι εγώ τι, το κινητό σου έχει μέσα ένα αλφάδι ενσωματωμένο και μάλιστα μέσα στην εφαρμογή Πηξίδα, αν κάνεις swipe προς τα δεξιά, θα βρεις το αλφάδι. Didn't knew that either. Νούμερο 6. Εύκολες φωτογραφίες. Όταν έχεις ανοιχτή την κάμερα, από το να πατάς το κουμπί για τη φωτογραφία, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό, γιατί αν είσαι άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και έχεις βγάλει κάποιες πάρα πολλές selfies σε αυτή τη ζωή, ξέρεις ότι λειτουργεί και μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες με τον αντίχειρά σου, πατώντας απλά τα κουμπάκια του ήχου. Ίσως είναι το πιο απλό από όλα. Ενώ νούμερο 7, διακοπή μουσικής. Αν σου αρέσει να κοιμάσαι, λέει, ενώ παίζει μουσική, αλλά δεν θέλεις να χαλάσεις όλη την μπαταρία του κινητού σου, μπορείς να ρυθμίσεις τη μουσική να σταματήσει με χρονοδιακόπτη. Και μάλιστα μπορείς να ρυθμίσεις σε πόσο χρόνο, λεπτά ή ώρες, θέλεις να σταματήσει η αναπαραγωγή της μουσικής χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη. Επιλέγεις το χρονοδιακόπτη στο ρολόι και ορίζεις την επιλογή διακοπή αναπαραγωγής. Άκου τώρα. Ούτε αυτό το ήξερα, δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ γενικότερα. Αλλά να σας πω κάτι, έχω ψάξει κάτι άλλο, ότι μπορείς μέσα στα story σου να βάλεις, να κάνεις κολλάζ με φωτογραφίες διάφορες. Και πώς να το κάνεις αυτό? Πηγαίνεις στις φωτογραφίες στο άλμπουμ
πατάς την επιλογή αντιγραφή της φωτογραφίας και αν πας στα story, σου την πετάει εκεί πάνω τη φωτογραφία και μπορείς να βάλεις 5, 6, 20, 15 φωτογραφίες όσες θέλεις και να κάνεις ένα κολλάζ μόνος σου στα story. Τέλειο! Σατανικό! Thank me later! Alligator! Λοιπόν, να σας πω, πρέπει να πάμε σε break, να σας πω πριν πάμε σε break. Θέλω να δώσετε προσοχή γιατί ρίγες συγκίνησης με πιάνουν με αυτή την αναφορά που πρέπει να κάνω. Νιώθω σχεδόν... νιώθω ότι... Δέος. Δεν ξέρω πώς νιώθω. Εντάξει, υπερβάλλω. Νιώθω όμως πολύ μεγάλη χαρά, είναι η πραγματικότητα. Γιατί έρχεται, παιδιά, το River Party στην Καστοριά! Και να σας πω κάτι, εντάξει, πόσο αντικειμενική να είμαι. Έχω πάει, έχω φάει τα χρόνια τα εφηβικά μου στο River Party της Καστοριάς. Είναι, γίνεται, διεξάγεται κάθε χρόνο σε ένα μοναδικό μέρος, στον Εστόριο Καστοριάς, δίπλα στις όχθες ακριβώς του Αλιάκμονα του ποταμού, το οποίο μέρος εκεί πέρα είναι μαγικό, γιατί έχει βράχια, έχει δέντρα, πράσινο, έχει δροσιά. Μέσα στο κατακαλό καιρό, Αύγουστο, όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να κάνετε μπάνιο γιατί τα νερά είναι πάρα πολύ καθαρά, επειδή είναι και ποτάμι, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά φέτος διεξάγεται το 41ο River Party στον Εστόριο της Καστοριάς από 29 Ιουλίου έως και 4 Αυγούστου. Hashtag Back to the Roots. Και μάλιστα το πρόγραμμα είναι πιο πλούσιο από ποτέ. Περιέχει πεζοπορία, ζούμπα, γιόγκα, αναρρίχηση, δραστηριότητες γενικότερα που μπορείτε να απολαύσετε μέσα σε αυτές τις 5 ημέρες. Είναι η γιορτή της μουσικής, είναι φανταστικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ. Και μάλιστα μπορείτε να βρείτε το εισιτήριό σας, γιατί το countdown έχει ξεκινήσει όπως καταλαβαίνετε, στο viva.gr να μπείτε να τσεκάρετε τα εισιτήρια. Παιδιά, αξίζει να πάτε έστω και μία φορά. Θα υπάρχουν τις δύο πρώτες μέρες, όπως διαβάζω εδώ πέρα, θα γίνονται οι δύο πρώτες μέρες ανήκουν σε δημιουργούς που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό κομμάτι με καινούργιες μουσικές. Θα υπάρχουν hip-hop, ακούσματα, έντεχνα. Εκεί θα είναι ο Παύλος Παυλίδης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, το κακό συναπάντημα, active member, θα υπάρχουν DJs. Γενικότερα θα γίνει χαμός φέτος στο River Party Καστοριάς. Να πάτε να τα περάσετε φανταστικά εκεί στην πόλη μου. Αυτά. Πάμε σε break, να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, γεια σας και καλησπέρα σας και καλό σας απόγευμα. Ήρθε η ώρα για τον προβληματισμό της ημέρας. Πάρτε ένα μύθο στο χέρι και καθίστε λίγο να τα συζητήσουμε παρέα. Γιατί, παιδιά, σας έχω πει, βάλτε μύθους να παγώνουν στο ψυγείο, γιατί θα έρθει η στιγμή στην πάρα πολύ ζέστη ή σε μια βόλτα τέλος πάντων, ή μια κοντινή απόδραση κάπου εδώ στην Αθήνα ή και μακρινή απόδραση. Να τους έχεις έτοιμους τους μύθους, να τους πάρεις, να τους βάλεις ένα βαλιτσάκι και να πας οπουδήποτε να τους απολαύσεις, γιατί τώρα μπορείς να απολαύσεις το μύθο σου οπουδήποτε. Και ο μύθος είναι αυτός που θα κάνει το καλοκαίρι σου μυθικό. Γιατί έχει και το easy open αυτό καπάκι που δεν θα σε δυσκολέψει καθόλου οπουδήποτε και αν σκεφτείς ότι θέλεις να τον απολαύσεις. Να τα λέμε και αυτά. Ο προβληματισμός της ημέρας τώρα. Καλησπέρα, Ελένη. Θέλω πάρα πολύ να πάω σε ένα μουσικό φεστιβάλ που θα γίνει στην πόλη μου σε λίγες εβδομάδες, αλλά δεν έχω να πάω με κανέναν. Οι φίλες μου δεν ενδιαφέρονται πολύ για αυτό το είδος μουσικής και δεν ψήνονται να έρθουν. Δεν θέλω όμως να πάω μόνη μου, φοβάμαι ότι δεν θα περάσω καλά. Εσύ τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω? Κοίτα, εξαρτάται πόσο χρονών είσαι. Γιατί αν είσαι κάτω από 18, φαντάζομαι ότι μπορεί να πας με τους γονείς σου. Δεν θα πέρασε το ίδιο καλά, το ξέρω. Από την άλλη όμως, κοίτα, το να πας μόνη σου δεν το θεωρώ. Δεν θα περάσει ωραία, όντως, το πιστεύω. Απ' την άλλη, αν μου πεις αν ερχόταν η Ριάννα και εγώ δεν ήθελα κανένας να πάει και πήγαινα μόνη μου, δεν θα περνούσα καλά. Μπορεί και να περνούσα καλά. Αλλά, εντάξει, μην κοιτάς απαραίτητα στο περιβάλλον, στο φιλικό, με τις κολλητές σου. Διεύρυνε λίγο τους οριζοντές σου και δες ποιος άλλος έχει να ενδιαφέρεται με σένα. Να μου κάνεις πρόταση σε φίλο ή φίλη να πάτε μαζί. Δηλαδή, μην κολλάς τώρα στους ανθρώπους που έχεις στο πολύ κοντινό σου περιβάλλον, γιατί όντως μπορεί να μην ενδιαφέρεται αυτή τη μουσική. Δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να το χάσεις αυτό το φεστιβάλ. Εγώ προτείνω να τσεκάρεις λίγο γενικότερα στον κοντινό σου κύκλο ποιος άλλος θα είναι, γιατί σίγουρα θα πάει κάποιος άλλος γνωστός. Δεν γίνεται. Και να κανονίσετε να πάτε παρεούλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις. Αλλά ναι, προφανώς να μην το χάσεις από τη στιγμή που θες να πας αυτή τη συναυλία. Προφανώς. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στις 7 εδώ στο MAD TV στο Cooler List. Να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα Πέμπτης. Δροσερό. Προσοχή σε αυτή τη ζέστη εκεί έξω. Και τα λέμε αύριο στις 7. Γεια σας.